Ωραία λοιπόν, για να έρθει η Κατερίνα στην παρέα μας. Παιδιά μου χαμογέλασε. Σε όλους χαμογελάει. Παιδιά μου κλείσε το μάτι. Παραλογίζεσαι. Είσαι πολύ γλυκός. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, Κατερίνα. Τι κάνετε? Γεια σου, Κατερινιό. Ναι, ήδη η Κατερίνα. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό. Λοστρόμο Πειραιώτη. Μηχανικό με τη Λινιό. Τιμόνι Καλαματιανό. Μετά, ξέχασε. Από πού μας έρχεσαι? Εδώ κοντά, την Πεύκη. Πόσο χρονών είσαι? Το λέμε. Αν θέλεις. 39. Πολύ καλά, γιατί να μην το λέγαμε. Πολύ μικρή. Ωραία. Με τι ασχολείσαι? Είμαι ιδιωτική υπάλληλος, γραμματέας σε ξενοδοχείο. Πολύ ωραία, μια χαρά. Ζεις μόνη σου? Είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδάκια, δύο κορτσάκια, 4,5 και 7, ευχαριστώ πολύ. 4,5 και 7 χρονών. Να τις χαίρεσαι τις κόρες σου. Ευχαριστώ παρομοίως. Ο άντρας σου τι σου λέει? Για την εμφάνισή σου, για το στυλ σου. Σου κάνει έτσι πολλά κομπλιμέντα. Ναι, ναι, ναι. Αλίμονο. Για χάρτη είμαι εδώ τους ή άλλους σήμερα. Αυτός έκανε την αίτηση. Αχ, τι γλυκός. Δωράκι. Ήταν εδώ για την επέτειό μας, ναι. Οπότε... Πόσα χρόνια είστε μαζί? 8 χρόνια. 8 χρόνια. Ναι. Να τα εκατοστήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τα επόμενα 8 να έρθει εκείνος. Κορίτσι μου, είμαστε το ωραιότερο δώρο. Μπράβο στον άντρα σου. Ήξερε τι έκανε. Είσαι μια γυναίκα που, εντάξει, η εγκυμοσύνη μπορεί σε κάποια σημεία να έχει γράψει, αλλά η σιλουέτα είναι μεσογειακή, οπότε αυτό μας βοηθάει να ντυθούμε έξυπνα και να πετύχουμε πολύ θηλυκό αποτέλεσμα, τονίζοντας τη μεσούλα. Κάπως έτσι λοιπόν θα κινηθώ και είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα που θα καταφέρουμε θα σε αποζημιώσει. Αν το μόνο, ωραία. Έχεις όμως αυτά τα καπακωτά μάτια που λέμε εμείς, το κινητό σου βλέφαρο δηλαδή είναι πιο εσωτερικά, αλλά δεν πτωούμαστε καθόλου γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα μάτια και βγαίνουν υπέροχα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύουμε λίγο με το μακιγιάζ. Θα σου δείξω αυτό λοιπόν σήμερα και θα δουν και οι φίλες μας που έχουν αυτό το στυλ ματιών πόσο εύκολα μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ πάνω σε αυτά τα μάτια. Άντε μόνο, ωραία. Έχω δύο ιδέες για τα μαλλιά σου. Ένα πολύ δυναμικό και πολύ στυλάτο που θεωρώ ότι θα σε μικραίνει και θα σου κάνει ένα contouring. Δεν μπορώ να πω άλλα. Okay. Θα αλλάξει και λίγο... χρώμα. Ναι, και κούρεμα και χρώμα. Και μετά έχω ένα λίγο πιο pop ανοιξιάτικο και δεν έχω αποφασίσει. Στα πλαίσια του pop θηλυκού, μη σε τρομάζει λέξη pop. Θα είσαι τόσο popular μετά από αυτή την αλλαγή, γιατί θα έχεις τα πιο ωραία μαλλιά, το πιο ωραίο outfit και το πιο ωραίο πρόσωπο ever. Εγώ θα έλεγα ότι στη δική σου την περίπτωση θα κάναμε μόνο κάτι στην περιοχή εδώ, δηλαδή στο μάχη κοιλιά, που έχεις μέση λεπτή, είναι δηλαδή δυνατό σημείο σου, να μειώσουμε κι άλλο σε πόντους και να μπορείς να κινείσαι πιο άνετα και να αναπνέεις πιο άνετα. Όλο το σώμα μετά αναπνέει πολύ καλύτερα και η κίνηση είναι πολύ πιο γοητευτική. Το εύχομαι. Πώς τα ακούς όλα αυτά? Πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει που έχεις καλή διάθεση, που θέλεις να ανανεωθείς, που δεν φοβάσαι, που είσαι τολμηρή. Και εμείς θα σε βοηθήσουμε να ανανεώσεις αυτή τη φλόγα και σε σένα και μέσα σου, αλλά και στο γάμο σου. Ανυπομονώ, ανυπομονώ πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Μετά θα μας ευχαριστήσεις. Εγώ δεν κάναμε τίποτα. Είναι μια πρόκληση τα μάτια μου για τον Παντελή και τον προκαλώ να αναδείξει το βλέμμα μου που τόσο πολύ επιθυμώ κι εγώ.